Φίλες, φίλοι, γεια σας. Αυτό το βίντεο το κάνω με αφορμή ένα σχόλιο που πήρα στο προηγούμενο βίντεο σε σχέση με το γιατί ο Χριστός είναι η μόνη μας σωτηρία. Μπορείτε να το δείτε. Παρακάτω θα έχω και το σύνδεσμο στο, στην περιγραφή. Και το σχόλιο ήταν ότι κάποιοι λέει τώρα αυτή τη στιγμή λέει στα, στη, στο λιμάνι, στη, στην Κόσκο τέλο πάντων έχουν βγει και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Με αυτό το βίντεο λοιπόν, με αυτό το συγγνώμη το σχόλιο βρήκα σαν αφορμή ε, να κάνω αυτό το βίντεο γιατί έχω μία διαφορετική άποψη σε σχέση με τις ε, πορείες και τις διαμαρτυρίες που γίνονται. Και, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα. Προ σε αυτό το βίντεο δεν παροτρύνω κανέναν να μην κατέβει σε πορείε, ούτε κανέναν να κατέβει σε πορείε. Σα λέω απλά την ταπεινή μου άποψη και έτσι την αισθάνομαι, ω ταπεινή. Ε, και για να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα, με συγκινεί το γεγονό ότι μου ζητάτε να κάνω καινούργια βίντεο, και εφόσον έτσι τώρα ακόμα δεν έχει πάρει και ο αλγόριθμο μπροστά να προωθεί τα βίντεο μου. Για να μπούμε λιγάκι στο κλίμα του καινούριου καναλιού θα παίξουμε μερικά τέτοιου είδους podcast ε, ώστε να ξεκινήσει ο αλγόριθμος και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι που δεν είναι έτσι τόσο έτσι, φαν εδώ πέρα ότι ξεκινήσαμε τα νέα βίντεο και ότι η αρχαιοθήκη μας ανέβηκε. Πάμε λοιπόν να σας πω τη γνώμη μου ε, για το θέμα των ε, πορείων και των διαμαρτυριών γενικότερα. Προφανώς και δεν θεωρώ ότι απέναντι στους ισχυρούς και στο κράτος μπορεί ο εργαζόμενος και ο λαός να διεκδικήσει τα δικαιώματα του ε, σιωπηλά. Όχι, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το... ο σωστός τρόπος για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του. Και ότι γενικότερα όλες οι κυβερνήσεις έχουν την τάση, την κλίση, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, να καταπατούν τα δικαιώματα του φτωχού λαού έτσι, και να προβάλλουν συνεχώς μέτρα και νομοσχέδια τα οποία δεν συμφέρουν τους φτωχούς αλλά τους πλούσιους. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Αυτό όμως που εγώ διακρίνω στην προκειμένη φάση είναι ότι οι πορείες και οι διαμαρτυρίες πλέον δίνουν τροφή και γνώση και πληροφορία, σαν ένα, σαν ένα database σαν να λέμε. Τέλο πάντων, στον αλγόριθμο τον κυβερνητικό, όπω λέω και στο, στο βίντεο, που καλό θα ήταν για να δείτε αυτό το βίντεο. Να δείτε και αυτό που σα είπα ότι ο Χριστό μόνο μπορεί να μα σώσει, που έχει το link στην περιγραφή. Για να μπείτε λιγάκι στο θέμα, όσοι δεν το έχετε δει δηλαδή, ε, έτσι λοιπόν, οι πορείε και οι διαμαρτυρίε τι κάνουνε, κατεβαίνοντα λοιπόν στην Κόσκο Καλή ώρα. Ε, κάποιοι για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους. Ε, θα ανταλλάξουν κάποια μηνύματα, θα ανταλλάξουν κάποιες πληροφορίες. Ε, εκεί που θα είναι στο, στην πορεία μέσα θα συμβούν κάποια ευτράπελα και εκεί πάλι μπορεί να γίνουν κάποιες συνομιλίες, κάποιες κλήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αποκαλύψουν τον τρόπο που διεκδικούν τι ελευθερίε του ή μάλλον το, συγγνώμη, τον τρόπο που οργανώνουν μια πορεία οι ε, διαμαρτυρώμενοι. Και αυτό είναι σαν, σαν, να έχουμε, δηλαδή τώρα έτσι για να σα καταλάβετε πώς, τι, γιατί λέω τα μηνύματα και το τηλέφωνο, είναι σαν να έχουμε του κλέφτε και του αστυνόμους και οι κλέφτε να έχουν το έναν ασύρματο από τους αστυνόμους. Αυτό ακριβώ είναι, δηλαδή, όταν δηλαδή, ο λαό θέλει να διαμαρτυρηθεί και οργανώνεται, κανονίζει πράγματα που θα πάει, τι θα κάνει και αυτά, πόσο απλό είναι, εάν κάποιο μπορεί να ακούσει και να διαβάσει τι συνομιλίε των διοργανωτών, να τι μπλοκάρει. Τώρα θα μου πείτε πώ θα τι μπλοκάρει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, αυτό δεν το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι πώ τελικά όλο αυτό θεωρητικά πάντα, θεωρητικά το τονίζω, μπορεί να είναι μία πολύ καλή στημένια, ας το πούμε, παγίδα, για να βλέπουν συνεχώς και να βλέπει ο αλγόριθμος, ο αλγόριθμος δεν βλέπει, αλλά ο αλγόριθμος προβάλλει, τα ευαίσθητα και τα ευάλωτα σημεία των διοργανωτών. Παράδειγμα, η αγανακτισμένη στο Σύνταγμα, που ήταν μία από τις πιο δυναμικές κινήσεις τότε, εγώ, για να, για να είμαι ειλικρινή, τότε έμενα στην επαρχία. Όσοι είναι από την Κιλίνη και από το κάστρο τη Κιλίνη, θα το θυμούνται. Ε, δεν είχα τη δυνατότητα, αν και είναι κάτι το οποίο θα συμμετείχα ε, σίγουρα αν ήμουνα στην Αθήνα. Έτσι, αυτέ οι μεγάλε πορείε, παρόλο που έτσι, τώρα φάσκω και αντιφάσκω, αλλά σα λέω την, την, την ειλικρινή μου τοποθέτηση. Ε, τι κάναν λοιπόν, λοιπόν αυτοί λοιπόν, οι λαϊπώνοι διαμαρτυρώμενοι ε, μένανε εκεί πέρα στο Σύνταγμα μέρες, δεν είχαν προφανώς και μετά Χριστόν προφήτης θα έλεγα είμαι τώρα και εγώ δεν το λέω ότι τότε το γνώριζα και το κατήχα αλλά βλέποντας λοιπόν ότι δεν είχαν σκοπό να κάνουν κάτι παραπάνω έτσι λοιπόν και οι Δυνάμει τότε γιατί ήταν μια πρωτοφανή κίνηση, ήταν πάρα πολλοί κόσμοι και δεν έφευγαν από εκεί μέρα μέρα νύχτα. Για όσου θυμούνται, έτσι λοιπόν πολύ σωστά και σοφά και όχι τυχαία, σοφά επέλεξε τότε η αστυνομία να μην του ενοχλήσει. Μετά αφού περάσανε κάποιε μέρε, α πούμε, και κουράστηκαν κι αυτοί λιγάκι και ήρθαν τα πράγματα εκεί στο απροχώρητο, μάλλον, μάλλον λέω, μπορεί να σπάσανε τι. Ε άμυνές του σε σχέση με τους ε, ε, εισερχόμενου. Γιατί το ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι μπαχαλάκιδες στις πορείες, αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά και πολλοί από εμά ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί οι μπαχαλάκιδες. Ε, που καλά να είναι τα παιδιά, ε, εντάξει, δεν ε, έχουμε κάτι μαζί τους. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Απλά το αντιμετώπισουμε, το, το εξετάζουμε λιγάκι, α πούμε, φιλοσοφικά το θέμα τώρα. Δεν είναι ότι τα βάζουμε με κάποιον. Αδέρφια είμαστε όλοι και παιδιά του ίδιου Θεού. Έτσι, προ Θεού, μην είναι να δημιουργήσουμε μεταξύ μα έχθρε και κακίε, όποιο και να είναι ο αδερφό μα δίπλα μα. Δεν πάει να είναι ο Πακιστανό, δεν πάει να είναι ο Τούρκο, δεν πάει να είναι όποιο να είναι τέλο πάντων ο Μπαχαλάκια ή ο αστυνομικό, δεν ξέρω ποιο. το θέμα είναι ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέρφια. Και αυτό που πρέπει να διακρίνουμε και να κρατάμε είναι αυτά που μα ενώνουν. Παρένθεση ήταν αυτό. Ε, γιατί δεν το λέω, πούμε, για να φτιάξω το βίντεο και να μην έχει ρητορική μίσου. Το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω. Άλλωστε αυτό το κανάλι θα έχετε δει και θα διαπιστώσετε και εσείς στο μέλλον ότι θα είναι ένα κανάλι το οποίο δεν θα μοιάζει και τόσο με το κανάλι του φτωχού. Από την άποψη ότι όλο αυτό το συστημικό, παύλα, τυπικό και πλαστικό που έβγαινε το κανάλι του φτωχού θα πάρει μία άλλη μορφή, δηλαδή δεν θα μας ενδιαφέρουν και τόσο τα νούμερα τώρα, όσο τα βίντεό μας να είναι ποιοτικά και να, είναι, να μας αρέσουν εμάς και όχι του κόσμου. Έτσι, τα έχει μία, γι' αυτό ήρθαν και τα άνω κάτω εδώ πέρα, θα έχει μία ανάποδη όψη το συγκεκριμένο κανάλι. Για να μην σας κουράζω άλλο, είναι λίγο απαραίτητες τώρα αυτές οι σφήνες, μιας και είχαμε τόσο καιρό να τα πούμε. Να δείτε κι εσείς αν σας ταιριάζει εδώ πέρα το περιβάλλον και να κάνετε εγγραφή ή απεγραφή. Λοιπόν... Πού θέλω να καταλήξω. Όταν λοιπόν τότε στην πορεία αυτή ε, η κυβέρνηση και η αστυνομία, γιατί ας μην κρυβόμαστε ήθελε να διαλέσει, διαλύσει αυτή την κίνηση, δεν αρέσει στην κυβέρνηση ο κόσμος να κοιμάται στην πλατεία, το διαπιστώσαμε και πρόσφατα αυτό. έτσι λοιπόν, περιμέναν την κατάλληλη στιγμή, μπήκαν οι μπαχαλάκηδε, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή, φαίνεται. Ήταν δηλαδή πολύ καλά κλειστέ οι άμυνε, γιατί ήταν οικογένειε μέσα, δηλαδή δεν μπορούσε ξαφνικά να σκάσει μια ομάδα χωρί παιδιά, χωρί παππούδε, γιατί ήταν, αν θυμόσαστε καλά, τότε είχε απ' όλα ο Μπαξέ. Δεν είχε μόνο ε, νεαρούς και νεαρέ, που εύκολα τώρα σου βάζουν μια κουκούλα, μια ομάδα 20 ατόμων και μπαίνουν σε μια πορεία. Τότε, άμα σα έρχονταν ο κόσμο και έβλεπε μόνο νεαρού, έλεγε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Όταν λοιπόν φύγανε οι οικογένειε, κουραστήκαν τα παιδιά, τα γυναικόπαιδα και οι παππούδε και μείναν λιγάκι πιο νεαροί, τότε βρήκαν την ευκαιρία, μπήκαν και οι Τι θέλω να πω με όλα αυτά που σα λέω. Ότι οι πορείε. Και γενικότερα αυτές οι κινήσεις πλέον, πλέον, και όσοι είδατε το βίντεο μέχρι εδώ, είμαι σίγουρος ότι δεν θα βιαστείτε λοιπόν να πάτε να κάνετε κάποιο σχόλιο πικρόχολο. Οι πορείες λοιπόν πλέον, το τελευταίο διάστημα, αντί για να πετυχαίνουν το να κερδίζει ο λαός και να καταφέρνει και να επιτυχαίνει τους στόχου τους, τους στόχους του ο λαός, αυτό που καταφέρνουν οι πορείες είναι να πληροφορήσουν με μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο κίνησης και οργάνωσης αυτών των αγανακτισμένων κινήσεων και αντιδράσεων από το πλήθος. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα με... Κρίνεται ω γραφικό και ότι όλα αυτά που λέω είναι σενάρια επιστημονική φαντασία ή σενάρια συνωμοσία όπω ε, λέγονται. Θα σα πω όμω ότι κάποιο για να συνωμοτήσει εναντίον κάποιου άλλου θα πρέπει να είναι κακό. Αν είναι καλό, δεν έχει κανένα λόγο να συνωμοτήσει. Τότε τίθεται τι, τι υπέρ του, τέλος πάντων, υπέρ του. Όταν όμω. Ε, είναι κακό ένα άνθρωπο, άνετα συνομωτεί. Μέσα σε ένα σπίτι το βλέπει. Συνωμοτεί ο άντρα εναντίον τη γυναίκα για να πάρει διαζύγιο ή η γυναίκα εναντίον του άντρα. Μπορεί να του κρύβει κάποια πράγματα. Ακόμα και αδέρφια μεταξύ του. Πόσο μάλλον σε μια κυβέρνηση ή σε μια παγκόσμια κοινότητα. Έτσι. Δεν θα υπάρχουν κακοί άνθρωποι να συνωμοτούν. Και εγώ δεν λέω ότι είναι απαραίτητα τη κυβέρνηση αυτή. Μπορεί να είναι η μαφία, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να κινήσουν τα νήματα. Αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, α είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτό το βίντεο είναι η συνέχεια του προηγούμενου, ε, παρόλο που θα έχει ένα τίτλο του, ε, σαν να λέμε ότι γιατί οι πορείε δεν βοηθάνε τελικά το λαό, κάπω έτσι θα το φτιάξω. Στην ουσία είναι η συνέχεια του βίντεο γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να μας σώσει. Ε, δεν ξέρω και τι φώτο θα βάλω, θα βάλω κάτι άλλο στο φώτο, ήταν έκπληξη, εσεί θα το βλέπετε. Τώρα εγώ δεν το έχω πάρει απόφαση ακόμα, Πάντω είναι green screen αυτό που βλέπετε. Και ο Χριστός εδώ μπορεί μόνο να μας σώσει γιατί πάντα ο αλγόριθμος είναι ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή όσο και να προσπαθήσουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμεί αν βάλουμε τα δυνατά μα. Ακόμα και τα κινητά μα να πετάξουμε. Προσέξτε τι σα λέω. Ακόμα και τα κινητά μα να πετάξουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρόποι να ελεγχθεί το πλήθο και οι κινήσει του πλήθου με εξελιγμένου αλγόριθμου που δεν φαντάζεστε, δεν πάει το μυαλό σα. Ε, που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στην, αν θέλετε, στην μέγιστη και τελειότερη οργάνωση που μπορούμε να έχουμε είναι απλά να καθυστερούμε. Τις εξελίξεις. Όχι να τις ανατρέπουμε. Απλά να τις καθυστερούμε. Έτσι. Ε, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι σαν να προσπαθείς αυτή τη στιγμή κάποιος ε, να τα βάλει με ένα κομπιουτεράκι στο θέμα των μαθηματικών. Είναι τέτοια η σύγκριση που συμβαίνει πλέον. Και όσο πιο πολύ, απ' την άλλη βέβαια κιόλας εμείς εκδηλωνόμαστε και μιλάμε και πιστευόμαστε τι ε, smart συσκευές μας, αυτό θα, επι, θα, επι, θα επιταχύνει τη διαδικασία, χωρίς αυτό όμως να γνωρίζουμε απαραίτητα αν είναι καλό ή κακό. Δηλαδή, ε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν θα πρέπει να βιαστούμε σε εισαγωγικά και να προχωρήσουμε τη διαδικασία ή αν την, να την παγώσουμε και να την καθυστερήσουμε. Δεν το γνωρίζουμε ούτε αυτό καν. Ε, αυτό που θα μπορούσε ενδεχομένω να βοηθήσει σε μια τέτοια στιγμή δύσκολη είναι να δουλέψει κάποιο αλγόριθμο ε, ως προ την αντίθετη κατεύθυνση που δεν ξέρουμε αν συμβαίνει αυτό ήδη. Αρκετά με τα κουφά μου. Ξέρω ότι πώς ακούγονται στα αυτιά μερικοί. Μην ανησυχείτε. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Δε... Απλά. Έτσι θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή πριν ξεκινήσουν τα δεύτερα έτσι, σενάρια και τα πιο, αν θέλετε, ανησυχητικά να υπάρχουν αυτά τα βίντεο ώστε να μπορώ στο μέλλον να αναφέρομαι σε αυτά για να ε, μου δώσετε σημασία σε αργότερα, σε πολύ μεταγενέστερες μεταγενέστερε, περιόδους. Λοιπόν, σα χαιρετώ. Εδώ στα σχόλια εδώ είμαστε. Λίγοι και καλοί. Έτσι βλέπετε τα νούμερα δεν κάνουν αυτά τα τρελά που κάνανε κάποτε. Αλλά νομίζω ότι αυτοί που είμαστε αρκούν για να μπορούμε να έχουμε έναν διάλογο, όσο μπορεί να το χαρακτηρίσει αυτό διάλογο, έστω μέσω των σχολείων και μέσω των social. Σα χαιρετώ. Γεια σας.